Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα μου επιτρέψετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου πάνω στα άρθρα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και του νομοσχεδίου, να αναφερθώ σε ένα εξαιρετικό, κατά τη δική μου άποψη, γεγονός, σοβαρό γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα το πρωί, που αφορά τους πάντες και κυρίως εμάς που θεωρούμαστε πολιτικά πρόσωπα και τα οποία είμαστε εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό για να διαφυλάττουμε τα κεκτημένα, για να διαφυλάττουμε τη δημοκρατία, για να διαφυλάττουμε την ισονομία και την ισοπολιτεία σε αυτή τη χώρα. Από τις 3 τα ξημερώματα σήμερα είμαστε αντιμέτωποι πλέον με την υλοποίηση στην πράξη της πλέον ανάλγητης κατασταλτικής πολιτικής. Και θα μου επιτρέψετε να πω τούτη τη φράση, να μην ακούσω τίποτα μέσα σε αυτή την αίθουσα περί νομότυπης διαδικασίας. Είναι εκτέλεση περί νομότυπης διαδικασίας, κύριε συνάδελφε, δεν σας διάκοψα. Εκτέλεση εντάγματος σύλληψης στις 3 τα ξημερώματα σε μία κομμόπολη, όταν αφορά μάλιστα πασίγνωστους κατοίκους της, με διαδικασία που απαυγάζει το κρυφό μαύρο πρόσωπο. Και όταν λέω μαύρο, εννοώ αρκετά που δεν θα ήθελα να ονομάσω μέσα σε αυτή την αίθουσα, κύριε συνάδελφε, της κυβέρνησης. Και πλέον οι ευθύνες θεωρώ ότι είναι προσωπικές και χαρακτηρίζουν τον καθένα από εμάς. Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι σπάνια διακόπτω την διαδικασία όταν τοποθετούνται συνάδελφοι σε αυτό το έδρανο και σπάνια έχω αναφερθεί στην τοποθέτησή μου στη Βουλή προσωπικά σε συναδέλφους, εκτός και αν πλέον η προσωπική στάση του καθενός υπερβαίνει την έκφραση πολιτικής άποψης και με δική του ευθύνη ταυτίζεται με χυδαία προπαγανδιστική φιλολογία. Θα μου επιτραπεί λοιπόν με αυτό το σκεπτικό να πω δύο λόγια. Ο κύριος Αναγνωστάκης χθες, ειδικός αγορητής της ΔΗΜΑΡ, τόλμησε να ψελίσει, ορμόμενος από τη φράση μου ότι θέλουμε τα κλειδιά της χώρας, τόλμησε, επαναλαμβάνω, να ψελίσει ότι ακόμη και σε μια πράξη νομικού περιεχομένου ταυτιζόμαστε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, με τα αιτούμενα της Χρυσής Αυγής. Και το είπε αυτό ταυτιζόμενος απόλυτο με το γραφείο προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Λογικό. Εμένα προσωπικά δεν με ξάφνιασε. Το δικό του κόμμα, η ΔΗΜΑΡ, παρέα με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα παρέδωσε άκοπα και απολύτως πρόθυμα στην κυρία Μέρκελ, μαζί με τα κλειδιά της Κύπρου. Τα κλειδιά αυτής της χώρας, και πρέπει να το υπενθυμίσω, σε αυτό το κομμάτι της δίθεν αριστεράς που συνεργάζεται υπέροχα με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη, και πρέπει να το υπενθυμίσω, σε αυτό το κομμάτι της δίθεν αριστεράς που η κυβέρνησή του χτυπά ενηλαιώς το κίνημα με την ενεργή στήριξη των χρυσαυγήτικων συμμοριών, πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσω ότι τα κλειδιά αυτής της χώρας τα υπερασπίστηκαν οι κομμουνιστές απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα των ναζιστών και των ντόπιων ταγματαλιστών και συνεργατών τους. Τα υπερασπίστηκαν οι αριστεροί εξόριστοι απέναντι στους πολιτικούς προγόνους του κυρίου Μιχαλολιάκου και του κυρίου Βορύδη. Τα υπερασπίστηκαν οι αριστεροί κατά τη διάρκεια της εφταετίας, όταν πολλοί από τους συγκυβερνώντες του, αλλά και όλη η παλιά ΕΠΕΝ και νυν Χρυσή Αυγή, τους έστελναν στον Οροπό και στην Άντεσα. Ίσως μάλιστα ξεχνάει ο κ. Αναγνωστάκης ότι τα υπερασπίστηκε και ο ίδιος στη νομική το 1985 απέναντι στον κύριο Βορύδη. Βέβαια, η εξουσία, κατά τη δική μου άποψη, είναι φοβερό αναισθητικό. Νεκρώνει τη μνήμη. Ο κ. Αναγνωστάκης όμως δεν την έκρωσε απλώς, αλλά ασελγεί επ' αυτής. Ζητώ να ανακαλέσει, όχι γιατί κάτι θα αλλάξει από το όνειδο συνεργασίας του με αυτό το υποτίθεται που φτύνει, αλλά απλώς για να απαλλαγεί από το άγος της άθλιας, ανιστόρητης και βαρύτατης ύπρεως. Κύριε Υπουργέ, παρακολούθησα με προσοχή την χθεσινή σας τοποθέτηση. Θα παραβώ σήμερα για δεύτερη φορά τις αρχές μου για να παρομοιώσω τη χθεσινή σας τοποθέτηση με ένα μαύρο αιφιολόγημα. Αυτός που σκότωσε τον πατέρα του επικαλείται στο δικαστήριο ελαφρυντικά επειδή είναι ορφανός. Επί αρκετή ώρα χθες το βράδυ μας εξηγούσατε πώς αναγκαστήκατε να αντιμετωπίσετε τα αποτελέσματα μιας εγκληματικής πολιτικής, επερώμενος κιόλας για την ευαισθησία που δείξατε απέναντι σε βαριά ασθενείς, καρκινοπαθείς είπατε, εργαζόμενους, συμπεριλαμβάνοντας τις ελάχιστες δυνατές ρυθμίσεις στη συνταγματική, πραξικοματική, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κύριε Υπουργέ, η πλήρη ταύτισή σας και η πλήρη υιοθέτηση προπαγανδιστικής τακτικής του κόμματός σας και κατ' επέκταση της κυβέρνησής σας δημιουργεί πλέον ηλαρότητα, έχοντας ξεπεράσει προπολού
και τον θυμό και την αγανάκτηση. Συγκεκριμένα, αυτά για τα οποία επέρεστε ότι αντιμετωπίσατε ως έκτακτα είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόζεται σαν τρικοματική κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο, η οποία είναι η ίδια ακριβώς και χειρότερη από αυτήν που εφάρμοζε τα δύο προηγούμενα χρόνια η μονοκομματική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Άρα, και τότε που παριστάνατε τους αντιμνημονιακούς και όταν ανελάβατε εξαπατώντας το λαό, να υλοποιήσετε τα τρισχυρότερα, γνώριζατε πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. Σε παρόμοιες καταστάσεις κρίσης, αν και η σημερινή έχει ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά, έμπαινε το ερώτημα προς τους πολιτικούς που ασκούσαν κυβερνητικό έργο. Ανήξερος ή συνένοχος. Εγώ ποτέ δεν πρόκειται να αποδώσω το ελαφρυντικό άλοθη της μη γνώσης σε κανέναν κυβερνητικό παράγοντα, πόσο μάλλον αυτής της κυβέρνησης. Είστε συνένοχος και για τα αποτελέσματα της πολιτικής που εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση και κυρίως για τα αποτελέσματα της δικής σας. Και συνειδητά συνένοχος, σε τέτοιο βαθμό δε που όταν η εξαπάτηση των συνδεδεμένων σας για αυτά που είχατε συμφωνήσει, ενώ με την ΚΕΔΕ και τα παίρνετε πίσω, εσείς να έρχεστε στο σώμα και να την παρουσιάζετε σαν αποτέλεσμα συνενετικού διαλόγου. Αναφέρομαι φυσικά στην ανάξα λόγου απόσυρση του άρθρου 2 του νομοσχεδίου. Παρόλα αυτά και παρά την πάγια θέση μας για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και την διαδικασία κύρωσής τους από την Ολομέλεια, θα αναφερθώ συνοπτικά και σύντομα στα άρθρα για να ξέρουν όλοι όσοι θίγονται από αυτά τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γενικά, το πρώτο άρθρο που αφορά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η θέση μας για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι ξεκάθαρη. Είμαστε εναντίον σε μια διαδικασία η οποία απαξιώνει το Κοινοβούλιο και δεν ελέγχεται από κανέναν. Πέραν αυτού, η ίδια αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου περιλαμβάνει άρθρα πολύ σοβαρά για τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποκορύφωμα τα άρθρα 7 και 8 που αφορούν στο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για το οποίο ακόμα και η ΕΝΠΕ, όπως σας είπα και στην Επιτροπή αλλά και χθες στην Ολομέλεια, είναι αντίθετη και με τα οποία ουσιαστικά καταργείται στην πράξη το αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αυτονόητο ότι δεν συμφωνούμε. Και καταψηφίζουμε. Άρθρο 2. Πάμε στο νομοσχέδιο. Το άρθρο 2 περιείχε διατάξεις που καταργούσαν άρθρα και παραγράφους της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, τα οποία είχαν συμφωνηθεί με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ και είχαν περιληφθεί σαν επίγοντα κιόλας στην ανωτέρω πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μετά από ποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αλλά και άλλων μελών της αντιπολίτευσης, τα αποσύρατε. Όσες έχουν μείνει είναι νομοτεχνικές βελτιώσεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Επειδή αφορούν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τα καταψηφίζουμε. Κυρία Πρόεδρε, θα μου δώσετε, φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Άρθρο 3. Κρίσεις του ΣΟΤΑ έχουν να γίνουν από το 2010, μετράμε 3 χρόνια τώρα, ουσιαστικά μέσω των αναθέσεων καταργούνται ή αλλοιώνονται οι κρίσεις. Το καταψηφίζουμε. Άρθρο 4. Αποτελεί προσθήκη στο άρθρο 2 των τροποποιήσεων και αναπαράγει τη λογική των συμψηφισμών με αποτέλεσμα να στερεί προσωπικό από τους Δήμους. Το καταψηφίζουμε. Ψηφίζουμε το 5 σαν διαδικαστικό. Καταψηφίζουμε το 6 καθώς αφορά το παρατηρητήριο. Ψηφίζουμε το 7 σαν διαδικαστικό. Και πάμε στο 8. Κατά την άποψή μας, το πρόγραμμα Θησέας θα έπρεπε να αυτονομηθεί και να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ο δε τρόπος ορισμού του ποσοστού προάγει την πολιτική εξάρτηση μεταξύ κεντρικής εξουσίας και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το καταψηφίζουμε. Άρθρα 9-10 καταψηφίζουμε. 11 και 12 που αφορούν στη μεταναστευτική νομοθεσία τα καταψηφίζουμε και ελπίζουμε σύντομα να έρθει ο σχετικός νόμος για να συζητήσουμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρθρο 13 το ψηφίζουμε γιατί έδωσε παράταση ένα χρόνο το 2014 αντί για δύο μέχρι το 2015 που ζητούσε η ΚΕΔΕ. Στο άρθρο 14 προσπαθεί να κλείσει τρύπες αποδυναμώνοντας υπηρεσίες και αποκρύβει τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάγια θέση μας η κάλυψη των πραγματικών αναγκών σε οργανικές θέσεις με πρόσληψη νέου προσωπικού. Το καταψηφίζουμε. Το άρθρο 15 πρόκειται για τροποποίηση νόμου βάσει της οποίας περικόπτονται χρήματα και το καταψηφίζουμε. 16, 17 και 18 τα καταψηφίζουμε. Πάμε τώρα στις υπουργικές τροπολογίες. Τροπολογία 1, πρόγραμμα αξία κλπ. Άρθρο 1. Αντικαθιστά το πρόγραμμα Ελλάδα
του Καλλικράτη, γιατί ποτέ δεν εκταμιεύτηκαν τουλάχιστον τα 4 δισεκατομμύρια που προβλέπονται για την προσαρμογή των καλλικρατικών δήμων. Το πρόγραμμα Αξία προβλέπει πόρους, οι οποίοι ουσιαστικά είτε οφείλονται στους δήμους σαν παρακρατηθέντες περασμένων ετών, είτε αφορούν σε ποσοστό από θεσμιοθετημένους πόρους, όπως είναι ο φόρος ζήθου, ΤΑΠ κλπ. Το ποσοστό δεν ορίζεται με απόφαση του ΙΠΕΣ. Δεν συμφωνούμε. Άρθρο 2. Προβλέπει την παράταση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι με μεταφορά πόρων από ΑΚΑΓΕ. Παρόλο που διαφωνούμε και με την μεταφορά πόρων και με την διαδικασία που προβλέπεται, συμφωνούμε προκειμένου να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. 3. Είναι διαδικαστικό, αφορά το παρατηρητήριο, το καταψηφίζουμε, δεν συμφωνούμε. Το 4. Διορθώνει στρεβλώσεις που προέκυψαν λόγω αδυναμίας γραφειοκρατικής συμμόρφωσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και συμφωνούμε. Και πάμε στην τροπολογία με αριθμό 399. Στη δεύτερη. Ζητήματα που αφορούν στο μεταναστευτικό. Άρθρο 1. Αφορά στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της απογραφής σε διοικητικό και οικονομικό πεδίο. Οι Δήμοι είχαν επιφυλάξεις και συζητούν παράταση, παρόλα αυτά εμείς συμφωνούμε. Άρθρο 2.3. Αναδιαρθρώνει χωρικά υπηρεσίες, συγχωνεύοντάς τις όμως και μειώνοντας έτσι τα σημεία εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα μειώνει και το προσωπικό, δεν συμφωνούμε. Άρθρο 4, δεν συμφωνούμε, γιατί η ονομασία της προθεσμίας του ενός μηνός ως ενδεικτική μεταθέτηση στο άγνωστο μέλλον της κρίσης. Άρθρο 5, η παράταση που δίνεται αφορά σε αντιμετώπιση γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Σαχοράφα. Η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελόνη, ειδική εγωρήτρια με τις αρχές των Ελλήνων. Σας δώσω το λόγο, θα πάρετε για να μην διακόψουμε τώρα τη δικασία, κύριε Μουστάκη.